Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Δες τη διατροφή αλλιώς» ή αλλιώς όπως το λέμε εμείς «Diet Coaching», όπου κάθε φορά έχουμε ένα εκλεκτό καλεσμένο για να επέμβουμε, ελπίζω όχι δραματικά, στη ζωή του και να τον βοηθήσουμε. Καλεσμένος σήμερα, τυχερός ή άτυχος, ο Σπύρος Λάμπρου. Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Όχι, να επέμβεις, δραματικά. Να επέμβω. Και τυχερός, βέβαια, τι άτυχος. Εσά είσαι, χαρά μου, τεράστια. Κοίταξε, οι δημοσιογράφοι είναι πραγματικά ένα πολύ περίεργο πελατολόγιο για μένα. Γιατί είμαστε άναρχοι. Και ανυπάκουοι και ξερόλες. Εντελώς. Επειδή όμως προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα σε τάξη και να βάλουμε και αυτή σε τάξη τα πράγματα, αν καταφέρουμε και τα παντρέψουμε αυτά τα δύο, βγαίνει πολύ καλό το αποτέλεσμα. Πρέπει να πάρουμε και τα χάπια μας πρώτα. Να είμαστε καλά, γιατί δεν είμαστε και καλά. Μπορούμε να πάρουμε χάπια ή να δημιουργήσουμε εμείς μέσω της τροφής τις αντίστοιχες ουσίες που μας δίνουν τα χάπια και να είμαστε καλά. Είναι και πιο οικονομικό. Εγώ το ξεκινάω και με το happy day με το Δήμο από happy το πρωί. Ναι, ναι. Έτσι, παίρνω και ένα happy με το Δήμο όταν το ξεκινάμε στις 8 και τον τάσο τα σκανδυρανιά απέναντι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο. Ξεκινάει η μέρα πολύ πρωί. Η μέρα μου ξεκινάει 5.30 το πρωί. 5.30 το πρωί. Ωραία. Και έχετε, ξεκινάει η εκπομπή δική σας. Σας πω, ξεκινάει 5.30 ημέρα, ξυπνάω. Mm-hmm. Ετοιμάζομαι λίγο, βλέπω λίγο τα site και αυτά εκεί. 6 ώρα φεύγω από το σπίτι. Έχεις φάει κάτι μέχρι εκεί? Όχι. Τίποτα. Πω, καφέ. Καφέ. Φτιάχνω σκέτο... ένα λιτράκι. Ένα λιτράκι. Ένα λίτρο καφέ. Ένα λίτρο καφέ. Με στέβια. Με στέβια. Εντάξει, την υγρή. Οπότε αυτό το πίνει δηλαδή ένα λίτρο καφέ. Ένα λίτρο από τις 6 μέχρι τις 10 έχω πιει. Από τις 6 μέχρι τις 10. Θα σου πω γιατί. Γιατί μετά τις 6 έρχομαι το 6.30. 7 η ώρα βγαίνω στην Κύπρο σε live για 20 λεπτά. Mm-hmm. 7 και 20. Μετά γυρνάω, βλέπω, μαζεύω και τα άλλα. Βγαίνω στη τηλεόραση της Κύπρου. Μετά μαζεύω και τα άλλα τα στοιχεία ότι έχω και βγαίνω με το Δήμο στις 8. Μετά στις 9 βγαίνουμε στο Happy Day. 10 σταματάμε. 10 λοιπόν τρώω ένα toast. Διπλό ζαμπόν, διπλό τυρί. Μάλιστα. Άψητο, για να με πιάνει. Άψητο, για να με πιάνει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ ψήνεται μια τροφή, να ξέρεις, παράγονται κάποιες ουσίες που λέγονται ορμονοδιαταράκτες. Ναι. Έτσι. Οπότε το ότι δεν το ψήνεις είναι καλό. Σημαντικό, είναι καλό. Εδώ βέβαια θα πούμε λίγο για τον καφέ, τι κάνει. Αν εκεί σε αυτό, εδώ στο φτιάχνω στο κηλίκιο του. Όχι, το παίρνω από το σπίτι. Αν εκεί έβαζες μια φέτα ντομάτα και ναι. λίγο μαρούλι ναι. και δεν ήταν κάθε μέρα αλλαντικό. Έτσι, ναι. Κάνουμε το diet coaching ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι για να αλλάζει και λίγο ναι. η γεύση. Και θα μπορούσε μια άλλη φορά να είναι λίγο αυτό το τυρί το κατοίκι δομοκού ναι. που αλήφεται και εύκολα. Ναι. Με λίγο πατέ ελιάς και λίγο ρίγανη. Σου πετάω τώρα μερικές ωραίες ιδέες για να αλλάξει. Δεν ενοχλεί το ότι μένει η ίδια η συγκεκριμένη τροφή. Αλλά αν κάνει καλύτερο στον οργανισμό. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούμε να έχουμε πολλά θρεπτικά συστατικά και διαφορετικά. Διαφορετικά. Αν καταναλώνουν κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, μπορεί και τα ίδια να μας προκαλέσουν και κάποια μορφή δυσανεξίας στο μέλλον. Δηλαδή, να τρώμε ο οργανισμό, να μην χάνουμε ποτέ. Όχι, και δυσανεξία. Δηλαδή, μια παράξενη φάγουρα, δεν ξέρουμε. Σωστά. Κάποιο έξιμα ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είναι καλό να αλλάζουμε. Να αλλάζουμε ακόμα και τη μάρκα το ψωμί που τρώμε, και το τυρί που τρώμε, και τα υλικά που βάζουμε. Και να δώσουμε και μια ποικιλία. Επίσης, εκεί ας πούμε, σε αυτό το toast που βάζεις, αφού το φτιάχνεις από το σπίτι, εγώ θα σου έλεγα να βάζεις και λίγο ελαιόλαδο. Για να πάρουμε και λίγο βιταμίνη ε που βοηθάει πάρα πολύ. Δεν βάζεις. Έκανα κάτι εξετάσεις. Ντε, βιταμίνη ντε μου. Πόσο βγήκε. Εξαρτάται ποια έκανες. Είναι... Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει και μου είπε η μικροβιολόγος ότι αδερφέ, σου λείπει ντε. Κάτσε πιο πολύ στον ήλιο, φάει σαρδέλες μου είπε. Ναι. Και γενικότερα και σολμό και τέτοια. Εντάξει, ναι. κοπέλε, δεν ήταν ιδιωτολόγος. Έτσι, τώρα μου είπε την άποψή της. Επιφανειακά. Και επειδή με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στα επόμενα 10 χρόνια. Αλλά τα χαμηλά επίπεδα D μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά ώστε στο μέλλον να βγει ένα χαζό αυτοάνωσο νόσημα. Καλύτερα είναι η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D3, όπου αν ας πούμε έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα, φαντάζομαι ότι η βιταμίνη D για να δουλεύει σωστά, αλλά μιλάμε για την D-Hydroxy 25, έτσι λέγεται η εξέταση, πρέπει να είναι πάνω από 45 με 50, ώστε τα ταφ λεμφοκύτταρα, αυτά που έχουν να κάνουν με το ανοσοποιητικό σύστημα, να την αναγνωρίζουν ότι υπάρχει για να δουλέψουν. Αν έχεις 10, ναι. Για να ανέβει το 50, θα περάσουν 10 χρόνια. Την πατήσαμε. Εκεί θα ξεβγεί. Τώρα να δω πόσο ήταν. Με έβαλε σε ερωτήματα, μην βάλει φιτιλιές. Πάνω από 15 αποκλείεται να είναι, στο υπογράφω. Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν το έχω δει. Άρα, μια συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D γύρω στις 4.000 μονάδες την ημέρα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο ενδέχεται να στο φέρει γύρω στο 20 με 25. Στο επόμενο ούτω καθεξής.
Αν πας και διακοπές, ναι. Έτσι, καλό είναι να σε βλέπει ο ήλιος. Με τον Αλέξη δεν πάμε πουθενά, τα λέμε. Με τον Αλέξη δεν πάμε πουθενά. Άρα, μετά η επόμενη δυνατότητα είναι να βγεις με αμάνικο μπλουζάκι στον ωραίος, ήλιο, ναι. Έτσι, για 10 με 15 λεπτά χωρίς αντιλιακό. Γιατί άμα βάλεις αντιλιακό, επειδή το αντιλιακό μπλοκάρει τις UVB τις ακτινοβολίες, ναι. Που φτιάχνουν τη βιταμίνη D, δεν παράγεται. Σωστός. Ωραίο και αυτό, ήλιος. Έτσι, καλό. Άρα, απλώς δεν αρκεί αυτή τη στιγμή ο ήλιος. Κατάλαβα τι λες. Το λέω κανονικότατα. Οπότε, πάμε το πρωινό να το εμπλουτίσουμε λίγο. Να βάλουμε. Κοίταξε, και λίγο... μέχρι τις 10 δεν μπορώ να φάω. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και άγχος και τσίτα και αυτά. Οπότε από τις 6 μέχρι τις 10 δεν είμαι. Είμαι καλός diet coach. Δηλαδή το δέχομαι. 6 με 10, δεν θες. Ναι. Σεβαστό. Ναι. Αλλά στις 10 όμως, εκεί πάμε να παίξουμε μπάλα. Πρόσεξε τώρα, γιατί θα σου βάλω δύσκολα τώρα. Στις 10 εγώ βγαίνω από το ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά με το βγαίνω από το ραδιόφωνο μου λένε οι άλλοι, πού είσαι, έλα. Το δελτίο δίπλα. Πάω λοιπόν. Τρώω ένα τόστο όρθιο. Έχω 10 λεπτά. Γιατί μετά ξεκινάω την άλλη ιστορία. Θα επενδύσουμε σε αυτό το τόστο. Γι' αυτό είπα. Ωραία, να δώσε, βάλε μέσα. Να βάλουμε, λέω, να βάλουμε και μια τυροβιτούλα μέσα που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι η ατασταλία που κάνω κάτι φορά. Ναι, δεν έχει καμία θρεπτική αξία. Το ξέρω, έχει χίλια δίκια. Δεν έχει καμία θρεπτική αξία. Εάν φτιάξουμε το τοστάκι με πολλές παραταγές, με ντομάτα, με μαρούλι, εγώ θα έλεγα μαζί να έχεις και λίγους ξηρούς καρπούς, κάτι για να μπορέσει να σε χορτάσει. Ναι. Ακόμα και το τοστάκι να το κόψεις μικρά μικρά μπουκίτσες, ναι. Και την ώρα που σου μιλάει ξέρω ο κύριος Χαριτάτος, ναι. Τσίμπα, πες το, ναι. Πάρε και εσύ που είμαι ζενιστικός. Οπότε αν εσύ μπεις σε μια τέτοια διαδικασία, ως επιθετικός σε αυτή τη διαδικασία, πώς... έχω σου ετοιμάσει και μια ωραία μπαρίτσα με ξηρούς καρπούς, ξερά φρούτα. Ωραίος. Δηλαδή και να τσιμπήσεις και κάτι τέτοιο. Άρα αρχίζεις και παίρνεις μερικές δυνάμεις. Επίσης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, ζήτα και ένα ποτήρι φρέσκο χυμό. Ναι. Να σου παίρνουν. Να πάρεις και λίγο βιταμίνη C. Να ενυδατωθείς και λίγο, γιατί η καφέινη δημιουργεί και αφυδάτωση. Κανονικά, για κάθε ποτήρι νερό που πίνεις, πρέπει να πιεις και ένα λίτρο νερό. Και ένα ποτήρι νερό για να μην σε αφυδάτωσει. Άρα, εσύ πίνεις και νερό ταυτόχρονα που πίνεις τον καφέ. Ένα τετράλιτρο τη μέρα το έχω. Ωραία. Άρα είσαι OK. Απλώς θα πρέπει να ξέρεις ότι τόση. Μετά πίνεις και άλλους καφέδες. Όχι. Α, μέχρι εκεί. Σταματάω. 10. Άντε να πιω έναν ακόμα μέχρι το βράδυ και μισό. Ντάξει, τίποτα. Το σώνεις. Το σώνεις. Ναι, γιατί μετά ξέρεις. Η μεγάλη έκρηση καφέινης δημιουργεί και υπερέκρηση αδρεναλίνης και κορτιζόλης, η οποία... Και πείνα ίσως. Ναι, και πείνα. Γιατί είναι, πώς να σου πω, είναι οι νευροδιαβιβαστές που έχει, ξέρω εγώ, το θηρίο που παλεύει να επιβιώσει. Έτσι. Και δεν μας βοηθάει και να ηρεμήσουμε. Άρα, πίνοντας και νερό, τρώγοντας και μετά κάτι, μπορεί να πάει καλά. Ωραία. Καλά ημέρα να συνεχίσει. Γιατί αλλιώς μπορεί να έχεις και ύπνος. Εγώ ενδιάμεσα δεν έχω τίποτα. Είμαι έξω στο ρεπορτάζ. Το ξεχνάμε το ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα... Έχεις φάει 10, 10 και μισή έχουμε είμαστε τελειώσει. Εντάξει, όμως έχεις δώσει πράγμα. Έχεις δώσει το τόστ, έχεις δώσει ξηρούς καρπούς, έχεις δώσει και χυμό. Και ένα χυμό, ίσω και. Ο χυμός εδώ τώρα που γκρινιάζουν οι διατολέ και μου λένε μην πίνεις χυμούς και αυτά και παχαίνουν οι χυμοί. Τι γίνεται, δεν παχαίνει ο χυμός εδώ πέρα, δεν μου κάνει κακό, δεν μου ανεβάζει τη γλυκόζη. Εδώ συνανεβάζει. Αλλά αν δεν τον πιει, μπαμ και κάτω. Και τον πίνεις παράλληλα δυσανάπηνες στον καφέ, ναι. Σου, λίγο-λίγο. Και μαζί και με λίγους ξηρούς καρπούς, αυτό βοηθάει να μην ανέβουν τα επίπεδα της γλυκός. Φυσικά το ιδανικό θα ήταν να έχεις και κομμένες φραουλίτσες, καθαρισμένα κερασάκια, όπως κάνω εγώ στα παιδιά μου πάνω στο σχολείο. Ναι, ναι. Πες να το κάνεις στα παιδιά τουλάχιστον. Μπράβο, βερίκοκα. Δηλαδή πραγματάκια τα οποία δεν θέλουν καθάρισμα και μπορώ να τα τσιμπολογήσω και να τα φάω. Αν μπορείς να το κάνεις, είναι. Φρούτα δηλαδή. Φρουτάκια ψιλοκομμένα. Με μουσκεμένους ξηρούς καρπούς. Ναι, αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικό. Καλό. Είναι το ιδανικό. Κοίταξε, αλλά... σε μια σακουλίτσα δεν θα μας είναι βάρος να το πάρουμε. Να πάμε τα βήματα ένα-ένα. Εγώ πετάω τις ιδέες. Ναι, ωραίο. Έτσι. Κάτσε, γιατί είναι και πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ας πούμε. Και δεν τα έχουμε και φανταστεί κιόλας. Και δεν είναι, 5 λεπτά δουλειά, έτσι. Μα το ξέρω. Μα γι' αυτό κάνουμε diet coaching. Αυτό είναι. Πες να βγάλουμε. Είμαστε εκεί. Ωραία. Και μετά μέχρι μεσημέρι πάμε. Τι ώρα είναι το μεσημεριανό? Καθόλου. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει γιατί είμαι έξω. Είμαι έξω εδώ, δεν υπάρχει. Μία, δύο, τρεις αυτές οι ώρες δεν υπάρχουν για μένα. Είμαι σίγουρα στο full του ρεπορτάζ. Και μετά είναι το μοντάζ που εγώ δηλαδή θα ξαναρίξω τους ρυθμούς μου, αν δεν έχω ζωντανή σύνδεση το βράδυ, γύρω στις 7. Εκεί θα πέσουν οι ρυθμοί. Και πάω σπίτι. Περίμενε τώρα. Εκεί θα έχω πιει ενδιάμεσα, θα έχω πιει 2 λιτράκια νερό και 2-3 κοκακόλες light. Την ώρα που δουλεύει στο μοντάζ, ναι. Δεν μιλάς με κανέναν, κάνεις δουλειές. Ναι, εγώ άλλος μοντάρει, εγώ απλώς λέω πώς θα το μοντάρουμε και τι θα πει και αυτά. Μπράβο, πάρα πολύ. Άρα και εκεί, αν μπορούσες να έχεις πάρει από το σπίτι, φαντάσου ντοματίνια. Δύσκολο αυτό. Δύσκολο, δεν μπορεί να πάρει. Γιατί μέσα δεν γίνεται, απαγορεύεται το φάι μέσα. Απαγορεύεται το φάι. Οπότε θέλω κάτι συσκευασμένο, ας πούμε σαν αυτό που με έδωσες τώρα. Μπράβο, άρα μια... θα μπορούσες να έχεις, ξέρω, μια-δυο μπαρίτσες, είτε δημητριακών, είτε με ξηρούς καρπούς, ξερά φρούτα. Τα φρουτάκια σου εκεί θα μπορούσαν να τα πάρει. Εκεί πραγματικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα φρουτάκια.
Δηλαδή θα μπορούσε να τα έχει όμως μέσα στο μοντέλο. Δύσκολο. Όχι, αυτό θα μπορούσε αυτό να το έχει. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μπάρα, ας πούμε, δημητριακών ή οτιδήποτε κρίνει. Ωραία. Αν τρώσει ένα τέτοιο περίπου κάθε δύο ώρες, ναι, από ενεργειακά είσαι πάλι καλυμμένος. Αν και εκεί πάλι μπορεί να έχει ένα καφέ, μπορεί να πιει εκεί, απαγορεύεται εκεί μέσα ο καφέ. Μπορώ να πιω. Ωραία. Αν μπορεί να πιει καφέ, μπορεί να πιει και ένα κρύο τσάι. Μπορεί να πιει και ένα χυμό, όπως εξηγήσαμε, σαν να έπινε τον καφέ για να μην πιει άλλου καφέ. Δηλαδή, περάσει του πέντε, δεν θα κοιμηθεί το βράδυ. Θα στριφογυρνά στον ύπνο σου. Οπότε, με μία-δύο μπαρίτες ανά 2-3 ώρες, ένα ποτήρι χυμό θα τη βγάλει καθαρή. Μέχρι να πάει 7 η ώρα, να είσαι ήρεμο. Ναι, είσαι ήρεμο. Και διαφορετικά, αν πα με μια τέτοια υπογλυκαιμία όπω το φαντάζομαι μέσα στην ημέρα, θα φάσει για τρεις. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει το φαγητό. Τι συνήθω τρώω. Ο κόψης τα γλυκά τελείως ένα μήνα. Τελείως. Δεν τρώω. Κάτσε, ούτε... μην πάμε πολύ βράδυ. Πάμε λίγο στο 7.30 που γυρίζεις και ηρεμείς. Όχι, δεν γυρνάω. 7.30 γυρνάω 8.30. 9. 9 γυρνάω πίσω. Ωραία. Γιατί μετά θα ετοιμάσω την εκπομπή του ραδιοφώνου για την Κύπρο την άλλη μέρα και όλα αυτά. 9. 9 λοιπόν θα φάω βραδινό. Το οποίο ποιος το έχει ετοιμάσει? Η γυναίκα μου. Μάλιστα. Θα της πας και ένα δώρο σήμερα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα, έτσι, επειδή σε κάθε καλεσμένο το λέω από τώρα. Θα της πας το τι καλό θα μαγειρέψει σήμερα μαμά. Ωραία. Έτσι, που έχει ιδέες και λύσεις και ιδέες για όλη την οικογένεια. Πολύ. Αυτό είναι ωραία ιδέα. Δηλαδή, μια ωραία σπανακόπιτα, πρασόπιτα είναι πράγματα τα οποία σου. Δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι. Αυτά είναι κάτι που θα τα φτιάνει, θα τα έχεις μαζί σου και θα μπορέσει να τσιμπολίσει. Τώρα, να φας ένα κομμάτι. Ξέρεις, η σπανακοπιτηρόπιτα είναι πλήρες γεύμα. Έχει, αν γίνει και με αλεύρι ολικής άλεσης, έχει το σπανάκι, έχει το τυρί. Είναι ένα πλήρες γεύμα. Δηλαδή, και αφού καμιά φορά λέω, γιατί να παραγγείλεις μία πίτσα, αν μπορείς να ψήσεις μία πίτα. Και δόξα τω Θεώ. Έχουμε τέτοιες στην Ελλάδα. Πια έχουμε στην Ελλάδα και χορταρικά, λάδια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και μικρές ενώσεις γυναικών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά φτιάχνουν κάτι καταπληκτικές και τυρόπιτες και στριφτές και σπανακόπιτες, όπου πραγματικά μια οικογένεια μπορεί να πάρει να ψήσει μία πίτα με τα καλύτερα υλικά, γιατί όλα αυτά πια έχουν για τα ISO και ό,τι άλλο χρειάζεται. Οπότε, ακόμα και αν την ψήσεις και φάνε για τα παιδιά, μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι για την επόμενη μέρα. Να το φέρεις εδώ. Σωστός. Έτσι. Σωστός. Οπότε, το βράδυ, εγώ συνήθως τρώω. Δηλαδή, έχω κόψει τώρα τα ζυμαρικά και όλα αυτά. Το βράδυ θα φάω κοτόπουλο με σαλάτες ή κρέας με σαλάτες ή κάτι τέτοιο. Ψάρια, όχι τόσο πολύ. Και συνοδεύεις και κανένα παξιμάδι. Με φέτα συνήθως. Φέτα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, ψωμί δεν τρώω. Το έχω σχεδόν κόψει το ψωμί. Το έχω ελαττώσει. Να τρως κρίθινα παξιμάδια όμως. Να τρως κρίθινα παξιμάδια, γιατί εδώ είναι, έρχομαι σε αυτό που είπε στην αρχή για τα χάπια. Ναι. Ότι όταν κάνουμε συνδυασμό ζωική τροφή, κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, μία φρέσκια τροφή, σαλάτα και ένα κρίθινο παξιμάδι ή ένα παξιμάδι ζέας, αυτά τα τρία φτιάχνουν μία εξαιρετική ουσία που λέγεται σεροτονίνη, η οποία μας φτιάχνει τη διάθεση και πρόσεξε και τι άλλο κάνει. Για να μπορέσεις να κοιμηθείς, πρέπει η σεροτονίνη να μετατραπεί σε μελατονίνη. Ναι. Που σημαίνει ότι για να κάνω βαθύ ξεκούραστο ύπνο, πρέπει πιο πριν να έχω φάει αυτή την τριάδα που λέω: ζωική τροφή, άμυλο και μια φρέσκια τροφή. Άρα, τρώγοντας αυτό κατά τις 9 η ώρα, μετά τις 11, πραγματικά μπορείς να αρχίσεις να ηρεμείς και να ξεκουραστεί το σώμα να σηκωθεί για την επόμενη μέρα. Some kiss me cloud my memory. In other arms may hold a thrill. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Diet Coaching. Κάνουμε Diet Coaching στον Σπύρο Λαύρου. Τι να πω, από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχει και προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Τα συμμάζευτα. Μετά θέλουμε αυτά τα 5 κιλά τώρα, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Τα 5 κιλά. Και άντε τη βδομάδα τη βγάζεις. Το Σαββατοκύριακο που θα βγεις έξω, τι κάνεις? Και δεν μου έχεις βάλει και κανένα γλυκό μέσα, έτσι. Παίξεις πολύ απέξω. Πρόσεχε, καταρχάς, το ερώτημα είναι, αφού έχεις φάει όλα αυτά που χρειάζεσαι για να ρυθμίσεις το ζάχαρό σου, θες να φας γλυκό μετά? Ναι, Δεν είναι βέβαιο. Τώρα που θα το δοκιμάσεις θα δεις ότι μπορεί και να μην θες. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο σενάριο. Το γλυκό πότε θέμα... το θες? Το βράδυ. Μετά το φαγητό. Ναι. Πρόσεχε να δεις. Όταν εσύ γυρίσεις το βράδυ σπίτι. Λυσασμένος. Και φας πάρα πολύ γρήγορα το φαγητό. Αυτό που έλεγα πριν για τη σεροτονίνη, η οποία είναι η ουσία που μας δίνει την αίσθηση του κορεσμού, θέλει περίπου 20 λεπτά για να μπορέσει να παραχθεί στον εγκέφαλο. Παράγεται στο έντερο, ανεβαίνει στον εγκέφαλο. Άρα αν εσύ στα 15 λεπτά έχεις τελειώσει το φαγητό,
Έχεις άλλα 5 λεπτά που το σώμα αισθάνεται ψευδώς ότι είναι πεινασμένο. Και επειδή έρχεσαι και με μια πολύ μεγάλη υπογλυκαιμία όλη την ημέρα, άρα σου λέει δώσ' μου ενέργεια τώρα. Έτσι, λειτουργείς με το ένστικτο του πρωτόγονου. Αν λοιπόν ολοκληρώνεις το φαγητό και μου είπες ότι δεν τρως και παξιμάδι. Όχι. Οπότε αυτή τη στιγμή. Γιατί μου είχαν πει ότι μην τρως ψωμιά το βράδυ, κάνω κακό. Με το ψωμί μπορεί και εξαρτάται το είδος του ψωμιού. Αλλά το παξιμάδι είναι αυτό που θα βοηθήσει να φτιάξει τη σερωτονίνη. Προφανώς τώρα, εφόσον βάζεις και το παξιμάδι γύρω στα 40-50 γραμμάρια, κάτω και ένα γρήγορο βάφτισμα σε νερό, βάλει και λίγο μολαδάκι, έτσι και λίγο ρίγανη, θα πάρεις την ενέργεια που χρειάζεται. Αυτό που σου λέει το σώμα είναι ότι αυτό που σου έχουν πει μέχρι τώρα, φίλε Σπυρό, είναι λάθος, είναι άκυρο. Γιατί ναι, μεν εγώ δεν τρώω το ψωμί, αλλά μετά τρώω το γλυκό. Οπότε η μία ή η άλλη. Καλά, και το γλυκό μου είπαν, μην το φας, μην νομίζεις. Ναι, πρόσεχε όμως. Εμείς πρέπει να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας. Ναι, το σώμα μας, από τη στιγμή που πεινάει, πεινάει για κάποιο λόγο. Απλώς είναι έτσι πια η σύγχρονη διατροφή μας που τρώμε τόσα πράγματα χωρίς θρεπτική αξία, που το σώμα από τη στιγμή που δεν παίρνει θρεπτικά συστατικά, σου λέει δώστε μου, γιατί το σώμα δεν το νοιάζει, ας πούμε, αν εσύ θα πάρεις το μαγνήσιο που χρειάζεται, ξέρω εγώ, τρώγοντας στη σαλάτα, τους μουσκεμένους και τους καρπούς, τα δημητριακά ή το παξιμάδι ή η σοκολάτα. Δεν το νοιάζει. Το σώμα πρέπει να πάρει μαγνήσιο που συμμετέχει σε 300 κυταρικές λειτουργίες. Άρα σου λέει, φάει και το γλυκό, φίλε μου Σπύρο. Για να, εγώ καλά. Πάρω αυτό που τώρα, θέλει. Αν εσύ πάρεις κιλά, δεν με ενδιαφέρει γιατί κάθε κιλό λίπος που έχω μέσα μπορεί να με ζήσει 10 μέρες. Οπότε το σώμα το νοιάζει να αποθηκεύσει. Ο μόνος τρόπος είναι να σπάσεις αυτό το κομμάτι είναι να έχεις τραφεί με σωστά θρεπτικά συστατικά, άρα να μην ζητήσεις περισσότερο. Το κατάλαβες. Πόσο και Σαββατοκύριακο τι κάνουμε, περίμενε, που γίνουμε με τους φίλους τώρα, και πάμε στην ταβέρνα και γίνεται χαμός. Το Σαββατοκύριακο θα πας στην ταβέρνα. Ναι. Έχεις φάει κάτι το πρωί που ξυπνάς? Έχεις φάει, όχι, είσαι εντάξει. Το Σάββατο και την Κυριακή έχεις ακολουθήσει λοιπόν το πρόγραμμα που λες. Ναι. Εντάξει. Και βγαίνεις το βράδυ έξω. Με τον Τασκανδυρανιάρ και παίρνει 10 πιάτα με το λάμπρο εδώ και κάνουν σαματά. Πώς, περιμένω. Θέλουμε. Το πρωινό σου τι ώρα περίπου θα είναι το Σαββατοκύριακο? Θα είναι εκεί στις 8-9, γιατί 8-9 έχουν μικρά που ξυπνάνε. Πολύ ωραία. Το μεσημεριανό σου τι ώρα θα είναι? 2. Άρα από το πρωί με το μεσημέρι είσαι καλά. Μια χαρά είμαι. Και από τις 2 θα πας το βράδυ να φας? Όχι, θα φάω και το απόγευμα κάτι. Κάνα σαμπόν τυρί με μια φέτα το αστάκι, ξέρω εγώ. Αν εκεί έβαζες φρούτο, που έχουμε και πολλά φρούτα τώρα, λίγους ξηρούς καρπούς, λίγο γιαούρτι, λίγο μέλι. Και το έκανες αυτό γύρω στις 5. Ναι. Εντάξει. Μας την έκοβε την πείνα σίγουρα. Περίμενε. Ναι. Εσύ πας να φας το βράδυ στις 10. Ναι. Πρέπει να καλύψεις και ένα 3ωρο στις 8. Που σημαίνει ότι και στις 8 πάλι κόβεις τώρα που είναι και εποχή μια φέτα πεπώνει, λίγο καρπούζι, κανένα ξηρό καρπό, ένα κριτσινάκι, ο λίγης. Οπότε από τις 8 μέχρι τις 10 έχεις ένα 3ωρο ακόμα που μέχρι να έρθει η ώρα του φαγητού μπορείς να ρυθμίσεις την πείνα. Καταλαβες. Άρα χάνεις, μένουμε λοιπόν με μπράβο, να μένεις ποτέ πάνω από 3 ώρες νηστικός. Οπότε πας και στην ταβέρνα και καταρχάς. Αν μην ξεκινάς με ψωμιά, άστα στην άκρη, μην στα φέρουν καθόλου. Παράγγειλε, ξέρω εγώ, πολλές σαλάτες. Χωριάτικη, χόρτα, ό,τι μαρούλια υπάρχει. Αυτά, να έχεις πράγματα να τσιμπολογάς. Ναι. Παράγγειλε κανένα όσπυρο, καμιά φάβα, κανένα μαυρομάτικο φασόλι για την καλή πηγή του υδατάνθρακα. Και όσο έρχεται το φαγητό, μικρές μπουκές που τις μασάμε καλά, πίνουμε και ένα-δύο ποτήρια νερό πριν φάμε για να είμαστε ενυδατωμένοι και να μην χρειαζόμαστε. Δηλαδή, πίνουμε τις μπύρες για να ξεδιψάσουμε. Ναι. Είναι λάθος. Πρέπει να πεις το νεράκι. Πρέπει να πεις το νερό. Την πείρα να πεις λίγο-λίγο. Σαν να γεύσει γνώσης. Το κρασί λίγο-λίγο. Άρα με αυτή τη διαδικασία και με μικρές μπουκές και που δει ένα γεύμα έξω διαρκεί και κανένα δίωρο, αν εσύ στο πρώτο 20 λεπτό έχεις φερθεί έξυπνα, δεν μπορείς να φας μετά παραπάνω. Και μπορεί το σώμα από μόνο του να ρίξει τους ρυθμούς της πείνας. Και στο γλυκό μετά που έρχεται, τι κάνεις? Θα το μοιραστείς. Θα φας και 3-4 κουτελάκια. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά δεν θα χρειαστεί να φας ολόκληρο δικό σου. Να. Θα μπορείς να ρίξεις τους ρυθμούς, να δημιουργείς εσύ τους ρυθμούς της πείνας. Με τα τσιμπολογήματα, με τις τυρόπιτες, τις πανακόπιτες και τα διάφορα από τους φούρνους, εκεί την πατάμε. Πρόσεξε. Αυτά τα τρώμε αφού πρώτα έχουμε φάει αυτά που μας κάνουν καλό. Κατάλαβα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί και να μην τα χρειάζεσαι δηλαδή, από ό,τι μου λες τώρα. Αυτό λέμε. Ναι, γιατί. Έτσι. Δηλαδή, φάει πρώτα αυτά που χρειάζεσαι, αλλά και πάλι και η σπανακοτυρόπιτα. Δηλαδή, από το να πάρεις μια τυρόπιτα που είναι σκέτο φύλλο και έχει μέσα δύο κουταλάκια, ποιος ξέρει τι τυρί. Πάρε μία σπανακοτυρό που το βλέπεις και το σπανάκι, που έχει το σπανάκι, το αυγό, το τυρί. Αυτή είναι πολύ πιο θρεπτική για το να πάρεις κάτι άλλο. Και πάμε και στα σουβλάκια. Πάει. Είμαστε. Τελευταίο. Πάμε και στα σουβλάκια. Ναι. Παραγγέλνουν σουβλάκια. Δεν παραγγέλνουν ούτε σαλάτες ούτε τίποτα. Παραγγέλνουν πίτσες. Δεν παραγγέλνουν μία σαλάτα τώρα Σίζαρ εκεί που έχει τα τυριά μέσα που γίνεται χαμός. Είσαι στα σουβλάκια. Η Σίζαρ είναι μια χαρά. Ναι, σου λέει σουβλάκια. Τι θέλεις, τι θα παραγγείλουμε σουβλάκια. Πώς θα πάρεις 2. Πίτα γύρω από όλα, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί η καλύτερη επιλογή είναι να πάρεις πίτα αλάδωτη, κομμένη σε κομματάκια, 3 καλαμάκια,
Και αν έρθει στο σπίτι, πάρε και λίγα ντοματίνια, καμιά σαλάτα δική σου, ίσως φέρνει ως μία σαλάτα. Γενικά, ό,τι έχει καμένο λάδι, έλεγε ένας φίλος μου γιατρός, καλύτερα να σε πυροβολήσει κάποιος παρά να φας αυτό το καμένο λάδι, το οποίο είναι στην ουσία ξανά να βάζεις κουταλάκια καρκινογόνων ουσιών μέσα στο σώμα. Φοβερό αυτό. Έτσι, δεν το ξέραμε. Δεν μιλάμε, δηλαδή πάρ την αλάδωτη την πίτα σου και βούτα τη μέσα στο ομό λάδι. Δεν έχεις πρόβλημα. Το λάδι όμως αυτό που έχει διανυστεί σε θερμοκρασίες πάνω από 200 βαθμούς και πόσες φορές είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να φάει. Πατάτες τηγανητές. Πατάτες τηγανητές, εάν είναι είτε σπιτικές, είτε τις φάμε έξω που ξέρουμε ότι κάποια γιαγιά, θεία τις έχει καθαρίσει, τις τρώμε έξω. Στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Έξω όμως χρειάζεται πάντα να φάμε και κάτι διαφορετικό. Παγωτό. Το καλύτερο παγωτό για μένα μπορεί να φάει κάποιος, ακόμα και αυτό που δεν έχει ζάχαρη, είναι εξίσου γευστικό χωρίς τη ζάχαρη. Εγώ προσωπικά με τα δικά μου τα παιδιά, μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον τρώμε frozen yogurt. Ωραία. Με φρέσκα φρούτα, σαν γαρνιτούρα, ξηρούς καρπούς και λίγο bitter σοκολάτα. Ωραία. Αυτό μπορεί να είναι και πλήρες γεύμα. Το μικρό, όχι κουβάδες. Που... μικρή. Και τελειώνουμε. Για τα παιδιά. Σοκολάτα. Δίνουμε, δεν δίνουμε, πόσοι δίνουμε. Κοίταξε, το να... αν ένα παιδί, ας πούμε, έχει φάει το απόγευμά του όλα σωστά, και να του δώσει και ένα κομματάκι μαύρη σοκολάτα κατά προτίμηση και χωρίς ζάχαρη, δεν έχει πρόβλημα. Το να πάρουμε σε ένα παιδάκι και να φάει μια σοκολάτα των 30-40 γραμμαρίων και να του δώσει και 500-600 θερμίδες, χωρίς λόγο, δεν έχει νόημα. Ας φάει αυτά που πρέπει να φάει. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς κάθε απόγευμα τρώμε φρούτα, τρώμε μουσκεμένους ξηρούς καρπούς, τρώμε λίγο ριζόγαλο, τρώμε μια κρέμα, ή μπορούμε εκεί να τους δώσουμε και ένα μικρό παγωτάκι, αυτά τα μικρά ταξιλάκια. Και... ναι. Οπότε το καλύπτεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πιστεύω να πέρασες ωραία. Στη γυναίκα σου, τη Σταματίνα. Τι καλό θα μαγείρεψε σήμερα, μαμά. Να τσουκάλι, να δούμε για τι ιδέες. Πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να το προχωρήσουμε όπως λες, λοιπόν. Έτσι. Να δούμε τι θα αλλάξουμε. Θα τα ξαναπούμε. Και θα τα ξαναπούμε να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει και πώς αισθάνεσαι. Και για το κέρασμα. Άντε, καλή συνέχεια. Thank you.